Τρελαίναμε για μανιτάρια, θα τη λατρέψω τη συνταγή, είμαι σίγουρη. Θέλω πριν ξεκινήσουμε, αλήθεια σου λέω, να φας ένα μανιταρό πιτάκι. Να φάω. Πάει. Πάει να μου πεις την άποψή σου, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι το πιο ελαφρύ, νόστιμο, τραγανό μανιταρό πιτάκι που θα φάει ποτέ σου. Είναι ισορροπημένο, δεν σε λιγώνει, τρως 10 εύκολα. Είναι πανλαφρό, πραγματικά τραγανό, κρατάει το φιλοκουρού. Δεν είναι λαδωμένο. Καθόλου λαδωμένο, είναι πάρα πολύ λίγα τα υλικά που είμαστε στη γέμιση, αλλά η γεύση μας είναι εδώ. Είναι μέσα στο μανιταροπιτάκι μας. Και είναι πολύ πολύ απλή συνταγή, η οποία νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να κάνεις και την προετοιμασία σου για ένα πάρτι ή για μια μάζοξη φίλων και να έχεις τη γέμιση σου έτοιμη στο ψυγείο και μετά απλά συναρμολογείς, ψήνεις μισή ώρα στο φούρνο και έχεις έτοιμα τα μανιταροπιτάκια. Και δεν είναι βαρύ. Όπως λες. Και το φίλο μας δεν είναι τόσο λιπαρό γιατί δεν είναι σχολιάτα. Είναι βάλε λίγη ζύμη, βρε τσιγκούνι. Ζύμη ή γέμιση. Έχει λίγη γέμιση. Θεωρώ την απόλυτη ισορροπία το ένα κουταλάκι του γλυκού. Ήθελε λίγο ακόμα. Εγώ κάθε μέρα, να σου πω κάτι, Ελένη. Κάθε μέρα έχεις κάτι να πεις. Αλήθεια. Πες μια φορά καλή κουβέντα να τελειώνουμε. Λήξε το ότι είναι νόστιμο. Θα πέσει το φίλερ τη Ελένη. Λίγο παραπάνω. Κάτι παραπάνω θα λέγεται. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Αυτό θυμίζει λίγο τη μαμά, βέβαια. Θυμίζει λίγο τη μαμά. Όχι, δεν είναι μαμαδιστικό αυτό. Τι είναι. Είναι μαμαδίστικο, είναι το μανιταρό. Α, τη μαμά, ναι, δώσε, είναι, δώσε είναι, φιλεράκι. Να πες το φιλεράκι. Αμάν τι νόστιμο. Τώρα έφαγε. Αμάν τι νόστιμο. Αμάν τι νόστιμο, δεν κολλάει, που δεν σας άκουσα. Το αμάν είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο προς αρνητικό πάει. Όχι, αμάν τι λοιπόν, νόστιμο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λίγο λάδι σε ένα τηγάνι το οποίο θέλουμε να καίει πολύ καλά. Τι έχουμε ξαναπεί για τα μανιτάρια, τι έχουμε πει. Ό,τι θέλουμε. Δεν τα πλένουμε. Χώρια από αυτό, αν θέλουμε, είπαμε τα ξεφλουδίζουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τι, να καίει πολύ καλά το τηγάνι μας, γιατί αλλιώς θα βράσουν. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να σοταριστούν. Άρα, λεπτές λωριδίτσες. Ένα άλλο κόλπο είναι, αν έχετε μπλεντεράκι στο σπίτι, να τα βάλετε μέσα σπασμένα σε χοντρά κομμάτια με τα χέρια και να πατήσετε μία-δύο. Ναι, τίποτα να μην γίνει λάσπη. Ακριβώς και να γίνουν έτσι ακριβώς σαν στην ουσία σαν κοιμάς. Αλλά μια άλλη λύση είναι να τα ψιλοκόψουμε πάρα πολύ καλά στο χέρι. Και μόνο σοτάρισμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για αυτή τη διαδικασία γενικώς το μανιτάρι είναι αρκετά flat. Άρα θέλουμε είτε σχάρα, εγώ προτιμώ πάρα πολύ, είτε ένα πολύ ωραίο σοτάρισμα σε δυνατή θερμοκρασία για να μην μας βράσει και μας βγάλει τα υγρά του, γιατί όπως έχουμε πει, αποτελείται κατά μεγάλο ποσοστό από νερό το μανιτάρι μας. Άρα, μανιταράκια. Να μην παπαριάσει που λέμε. Σωστά. Θα βγάλει υγρά όπως και να έχει. Το θέμα είναι να πάρει και χρώμα πριν βγάλει τα υγρά του για να έχουμε γεύση. Και πάει μέσα. Αυτό θέλουμε, αυτό τον ήχο. Να τσιτσιρίζει. Μέσα τα μανιταράκια μας. Ό,τι μανιτάρι θέλουμε, δείτε και πλευρό τους κάνει. Γι' αυτό. Δεν πάει, όχι, το πλευρό τους έχουμε ξαναπεί, όχι. Πάει το πορτομπέλο. Πάνε τα άγρια μανιτάρια. Αν έχουμε έναν άνθρωπο φίλο μανιταρά, ο οποίος μπορεί να μας φέρει άγρια μανιτάρια, είναι η ιδανική λύση. Φίλο μανιταρά Πατρινός. Δεν έχω εγώ, αλλά. Φίλο μανιταρά δεν έχουμε όλοι, αυτό λέω. Εμείς που έχουμε μαγαζιά έχουμε. Έχει ο Σάκης ο Ρουβάς φίλο μανιταρά. Ο Σάκης ο Ρουβάς έχει δικά του μανιτάρια. Δικά του μανιτάρια. Από εκεί να πάρουμε ένα τηλέφωνο το Σάκη να μας φέρει. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε κάνει. Πάει αυτό πίσω. Έχουμε βάλει τα μανιτάρια. Δεύτερο κόλπο, πέρα από δυνατή θερμοκρασία. Δεν τα ανακατεύουμε πάρα πολύ. Θέλουν να πάρουν ωραία κρούστα και μετά θα τα ανακατεύσουν. Δηλαδή σε ένα-δύο λεπτάκια. Και δεν βάζουμε αλάτι από την αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα βγάλει πολύ γρήγορα τα υγρά του το μανιτάρι, άρα θα βράσει. Το ξέρω αυτό. Ναι. Και τώρα. Κάτσε, και κάπου αλλού δεν κάνει να βάζει αλάτι από νωρί. Γενικώς δεν βάζουμε, επειδή κάνει το αλάτι όσμωση, δηλαδή αποβάλλει τα υγρά από ένα προϊόν. Όταν θέλουμε κάτι να μην βράσει, βάζουμε το αλάτι αργότερα. Αυτό είναι ο κανόνας ο γενικός.